Η Κυριακή το χειμώνα είναι η πιο βαρετή μέρα. Θα ήθελα να ξέρω αν όλα τα παιδιά του κόσμου περνούν τόσο βαρετά όσο η Μυρτώ κι εγώ. Το απόγευμα μάλιστα, όταν αρχίζει να σκοτεινιάζει νωρίς-νωρίς, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Από το πρωί έχουμε παίξει, έχουμε τσακωθεί, ύστερα ξαναμονιάσει, έχουμε διαβάσει, εγώ το Δαβίδ Κόπερφιλντ και η Μυρτώ τον Τζακ. Και δεν μένει πια τίποτα, μα τίποτα να κάνεις. Ο μπαμπάς και η μαμά της Κυριακές παίζουν χαρτιά στο σπίτι του κυρίου Περικλή, που είναι διευθυντής του μπαμπά στην τράπεζα. Η θεία Δέσποινα, η αδερφή του παππού, πάει επίσκεψη στις φίλες της. Και σταματήνα η πυρέτρια έχει έξοδο. Έτσι μένουμε τα κυριακάτικα απογεύματα στο σπίτι μόνες με τον παππού. Αν είναι καλός ο καιρός, ο παππούς μας πάει περίπατο και ύστερα μόλις σκοτεινιάσει γυρνάμε πίσω. Τότε αρχίζει η μεγάλη βαρεμάρα. Ο παππούς κλείνεται στο γραφείο του με τους αρχαίους του. Έτσι λέμε με την αδερφή μου τη Μυρτώ τα βιβλία του παππού, γιατί είναι όλα αρχαία ελληνικά. Εμείς πάμε στην Τζαμωτή και κοιτάμε τη θάλασσα. Όταν έχει τρικυμία, τα κύματα σπάνε στους βράχους, πιτσιλάνε τα τζάμια και έτσι όπως κυλάνε οι στάλες απάνω τους, μοιάζουν με δάκρυα. Τότε είναι που συλλογιζόμαστε τις πιο θλιβερές ιστορίες. Τάχατες πως πέθανε ο μπαμπάς, η μαμά ξαναπαντρεύτηκε και ο πατριός μας είναι πιο κακός και από τον πατριό του Δαβίδ Κόπερφιλντ. Ή πάλι σκεφτόμαστε πως ο παππούς είναι ένας φτωχός ζητιάνος και εμείς ντυμένες κουρέλια γυρίζουμε μαζί του μέσα στο κρύο και ζητιανεύουμε από πόρτα σε πόρτα ψωμί. Κάθε τι που συλλογιζόμαστε του δίνουμε και ένα τίτλο, λες και είναι ολόκληρο παραμύθι. Τούτι όμως την Κυριακή είχαμε τόσο βαρεθεί που σαν είπα στη Μυρτώ να παίξουμε ο παππούς ζητιάνος, μου απάντησε πως πιο σαχλή ιστορία δεν είχαμε ξανασκεφτεί. Καθίσαμε κάμποση ώρα μουτρωμένες και ύστερα πήρε καθεμιά ένα τζαμάκι για δικό της και είπαμε σ' όποιο πέσουνε οι πιο πολλές στάλες, εκείνη θα κερδίσει. Επειδή όμως κέρδιζα συνέχεια εγώ, η Μυρτώ είπε πάλι πως πιο κουτό παιχνίδι δεν ξαναπαίξαμε. «Δεν φτιάχνουμε μια ιστορία για το καπλάνι», έκαμα. Μα το μετάνιωσα αμέσως, πριν καλοτελειώσω τη φράση μου. Και μου διάσα. «Σα δεν τρέπεσαι. Αυτό μονάχα σου λέω», μου είπε η Μυρτώ. «Έχεις τόσο μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου, που νομίζεις πως μπορείς να φτιάχνεις ιστορίες για το καπλάνι». Ίσως να έχει δίκιο, γιατί για το καπλάνι που είναι βαλσαμωμένο μέσα σε μια βιτρίνα στο μεγάλο σαλόνι, μονάχα ο ξάδερφός μας ο Νίκος ξέρει να διηγείται. Ο Νίκος μένει στην Αθήνα και σπουδάζει χημικό στο πανεπιστήμιο. Κάθε καλοκαίρι έρχεται στο νησί και πηγαίνει μαζί μας στην εξοχή. Μπορεί βέβαια η θεία Δέσποινα να λέει πως το σκότωσε το καπλάνι ο άντρας της γιατί περνούσε κολυμπώντας από την Τουρκία και έτρωγε τα πρόβατα στο νησί. Αυτό όμως είναι ιστορία για τους μεγάλους. Κανένα παιδί δεν την πιστεύει. Ο Νίκος ξέρει ένα θαυμαστό παραμύθι για το καπλάνι της βιτρίνας που δεν τελειώνει ποτέ και κάθε καλοκαίρι το συνεχίζει. Είχε σκοτεινιάσει για τα καλά. Η θάλασσα δεν ξεχώριζε, μήτε τα κύματα. Μονάχα ακούγαμε ένα παφ και γέμιζαν ξαφνικά τα τζάμια δάκρυα. Ο δρόμος έξω ήταν έρημος. Τότε πήγαινα να πιστέψω πως το νησί μας άδειαζε τις χειμωνιάτικες Κυριακές. Οι άνθρωποι έφευγαν κάπου μακριά και απόμενε μόνο η τζαμωτή βεράντα με εμάς τις δυο που θα ρίσε έπλε μέσα στην αφρισμένη θάλασσα. «Σα δεν τρέπεσαι», ξανά είπε η Μυρτώ. Κατάλαβα πως το έλεγε πιο πολύ για να ξαναπιάσουμε κουβέντα.
έστω κι αν ήταν για να τσακωθούμε. Κι εγώ έψαχνα αφορμή για να πάω κοντά της, γιατί ήταν πολύ σκοτεινά και φοβόμουνα. Τότε ακούστηκαν τραγουδιστά τα μαγικά λόγια «Παβουγάδε και ζώνη». Ήτανε ο παππούς που σαν τελειώνει τη μελέτη του, ψάλισε μια παράξενη γλώσσα που τη λένε Βυζαντινή. Η Μυρτώ κι εγώ, άμα θέλαμε να κάνουμε τις σπουδές στα άλλα παιδιά, μιλούσαμε τάχα μεταξύ μας μια ξένη γλώσσα. Έλεγε η μια «Παβουγά» και απαντούσε η άλλη «Δε και ζωνή». Τότε εκείνα μας ρωτούσαν «Μα τι γλώσσα μιλάτε» και εμείς απαντούσαμε καμαρωτά «Δεν καταλαβαίνετε, Βυζαντινά». Ο παππούς ήρθε στην τζαμωτή και μας πήρε να πάμε στην τραπεζαρία. Μας έσπασε καρύδια και μας τα έδωσε να τα φάμε με μέλι. Όταν η Μυρτώ ζήτησε για τρίτη φορά να της γεμίσει το πιατάκι, ο παππούς της είπε «Μυρτώ, τι προτιμάς, κι άλλα καρύδια ή να σου διηγηθώ ένα μύθο?» «Φυσικά καρύδια», απάντησε εκείνη, «αφού ο μύθος δεν τρώγεται». Παράξενος που είναι ο παππούς μας. Δεν μοιάζει με τους παππούδες των άλλων παιδιών. Ψηλός, ψηλός, περπατάει κρατώντας ένα καλάμι αντί για μπαστούνι, χωρίς να καμπουριάζει καθόλου τη ράχη του. Όλοι στο νησί τον λένε ο σοφός. Ξέρει όλο τον Όμηρο απ' έξω. Ποτέ δεν μας λέει παραμύθια για δράκους και βασιλιάδες, παραμύθους για τους αρχαίους και θρύλους για τους ήρωες. Καμιά φορά πιστεύω πως ο παππούς είναι αρχαίος. Αλλά φοβάμαι να το πω, ούτε και στη Μυρτώ, γιατί θα μου απαντήσει «Σαχλαμάρες». «Λοιπόν, τι θα κάνετε τώρα», ρώτησε ο παππούς, αφού τελειώσαμε με τα καρύδια. Εμείς δεν είπαμε τίποτα, γιατί αν του λέγαμε πως θέλαμε να παίξουμε μαζί του τόμπολα, εκείνος θα μας απαντούσε «Να σας πω καλύτερα ένα μύθο, τόμπολα παίζετε και με τη Σταματίνα». «Λοιπόν, θα σας πω ένα μύθο», είπε ο παππούς, και άρχισε την ιστορία του Δέδαλου και του Ίκαρου. Ο Ίκαρος, με τα φτερά που του έφτιαξε ο πατέρας του ο Δέδαλος, άρχισε να πετά σα πουλί. Μα πέταξε τόσο ψηλά, σχεδόν κοντά στον ήλιο. Και έλειωσε το κερί που με αυτό ήταν κολλημένα τα φτερά του. Έτσι έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκε. Γι' αυτό το πέλαγος όπου έπεσε λέγεται Ικάριον. Μέσα στο Ικάριον πέλαγος είναι και το νησί μας. Τι μικρό που φαίνεται πάνω στην υδρόγειο. Σαν μια μικρή τελεία. Πέρα τα άλλα νησιά, ύστερα ολόκληρη Ελλάδα και άλλες χώρες απέραντες. Τι όμορφα που θα είναι να βάζεις δύο φτερά στην πλάτη σου και να πετάς. Να είναι ας πούμε μια βαρετή Κυριακή και εσύ να λες «Δεν βάζω τα φτερά μου να πεταχτώ μια στιγμή στην Ιαπωνία ή στην Κίνα ή στην Αφρική να δω αν τα Ιαπωνεζάκια, τα Κινεζάκια και τα ραπάκια περνούνε και αυτά βαρετές Κυριακές. Να δω αν παίζουνε σαν και εμάς κουτσό, σκινάκι, πεντόβολα». «Μπορείς τα αλήθεια παππού να πετάξει καμιά φορά ο άνθρωπος?» ρώτησα. «Σαχλαμάρες», πρόλαβε να απαντήσει η Μυρτώ. Μα ο παππούς δεν την άφησε να συνεχίσει. «Μπορεί, άμα περάσουνε 50, ίσως 100 χρόνια, να γίνει και αυτό. Τώρα έχουμε Γενάρη του 36. Ίσως ως το Γενάρη του 1986, οι άνθρωποι να πετάνε, σαν τον Ίκαρο, κοντά στον ήλιο, χωρίς όμως να ξεκολλάνε τα φτερά τους». «Ως τότε τι να το κάνουμε», λέει η Μυρτώ. «Εμείς πια θα είμαστε γριές. Και έτσι κι αλλιώς δεν θα μπορούμε να πετάμε». Ο παππούς τη μάλωσε πως είναι εγωίστρια. Αν λέει σκεφτόντουσαν έτσι όλοι, δεν θα είχε γίνει ποτέ καμία ανακάλυψη στον κόσμο. Οι επιστήμονες θα λέγανε «Γιατί να κουραζόμαστε να βρούμε αυτό ή εκείνο, αφού ώσπου να τελειοποιηθεί η εφεύρεσή μας, εμείς θα είμαστε γέροι ή θα έχουμε πεθάνει». «Αλλά οι επιστήμονες, κυρία Μυρτώ», συνέχισε ο παππούς, «σκέφτονται την ανθρωπότητα και όχι τον εαυτό τους. Οι ίδιοι μπορεί να μην υπάρχουν, αλλά το όνομά τους μένει αθάνατο». «Θα ήθελα να γίνω εφευρέτης», λέει η Μυρτώ. «Αν οι εφευρέτες ξέρανε τόσο άσχημα την προπαίδεια όσο εσύ», της πέταξε ο παππούς, «δεν θα γινότανε καμία εφεύρεση στον κόσμο». Δεν φανταζόμασταν πως θα τελείωνε τόσο άσχημα η Κυριακή. Ο παππούς άρχισε να ρωτάει τη Μυρτώ το 7-7. Και εκείνη θαρρύσκε και το έκανε επίτηδες και όλο το πέρδευε.
Επέμενε μάλιστα τόσο πολύ πως 7-8 κάνει 46, ενώ ο παππούς έλεγε 56, που έκανε τον παππού να θυμώσει. «Αν δεν μάθεις την προπαίδεια απ' έξω και ανακατοτά», είπε ο παππούς, «δεν θα πας ποτέ σε αληθινό σχολείο». Και μας έστειλε να κοιμηθούμε. Εγώ πηγαίνω στη δεύτερη τάξη και η Μυρτώ στην τέταρτη. Δεν πηγαίνουμε όμως σχολείο. Μας κάνει ο παππούς μάθημα στο σπίτι. Κάθε χρόνο δίνουμε εξετάσεις σαν διδαχθήσεις κατοίκων και περνούμε τις τάξεις. Σε δημόσιο σχολείο δεν θέλουμε να μας στείλουν, γιατί εκεί, λέει ο παππούς, είναι τόσα παιδιά σε κάθε τάξη που μπορεί να περάσει μισός χρόνος και να μην σε σηκώσουν για μάθημα. Είναι και το ιδιωτικό σχολείο του κυρίου Καρανάση στη γειτονιά μας. Μα αυτό, λέει ο μπαμπάς, δεν είναι για το βαλάντιό μας. Όταν πέσαμε πια στα κρεβάτια μας να κοιμηθούμε, άρχισε η Μυρτώ να λέει πως εγώ έφταιγα και την κατσάδιασε ο παππούς για την προπαίδεια, που ρώτησα αν θα μπορέσει στα αλήθεια να πετάξει ο άνθρωπος. Πού να το ξέρα πως για να πετάξει ο άνθρωπος χρειάζεται κανείς να ξέρει την προπαίδεια απ' έξω και ανακατοτά, και έτσι θα θυμόταν ο παππούς να ρωτήσει τη Μυρτώ. Μπορούσε όμως ποτέ κυριακάτικα να πάνε όλα καλά. Αν πηγαίναμε σχολείο, θα μας άρεσε η Κυριακή που θα μέναμε στο σπίτι. Ενώ τώρα, αχ, να πηγαίναμε σχολείο, λέω δυνατά. Μα η Μυρτώ έχει κουκουλωθεί από το κεφάλι και κάνει πως δεν ακούει. Τότε είπα εγώ ακόμα πιο δυνατά. Ευπολυπώ. Λυπώ, απάντησε εκείνη πεισμωμένα κάτω από τα σκεπάσματα. Αυτά δεν ήταν βυζαντινά, αλλά μια δική μας γλώσσα που μόνο οι δυο μας την καταλαβαίνουμε. Ευπώ θα πει πολύ ευχαριστημένη. Λυπώ, πολύ λυπημένη. Αν δεν το ρωτούσαμε κάθε βράδυ μια στην άλλη, δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε. Δεν ξέρω γιατί, αλλά τις Κυριακές σχεδόν πάντα απαντούσαμε λυπώ. Να είχα τώρα φτερά σαν του Ίκαρου. Θα μπορούσα να πέταγα από χώρα σε χώρα και να ρώταγα όλα τα παιδιά του κόσμου. Ευπώ, λυπώ.